χαίρετε. Σε διπλό ευνηδιασμό προχώρησε χθες το βράδυ η κυβέρνηση. Ποιες αλλαγές έφερε ο μικρός ανασχηματισμός, ποιοι υπουργοί αντικαταστάθηκαν? Πώς χαρακτήρισε την κίνηση αυτή του Πρωθυπουργού ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Κλάδος? Υπήρξε ανάγκη να βελτιωθεί η εικόνα της κυβέρνησης, δηλώνει στη Ροδόπη τηλεόραση. Αλλαγές στη διοίκηση του συνδικαλιστικού οργάνου των εκπαιδευτικών της μέσης εκπαίδευσης έφεραν οι χθεσινές εκλογές. Με την υπόλοιπη δισογραφία στα νέα από τη Ροδόπη τηλεόραση που μόλις ξεκίνησαν. Σε διπλό ευνηδιασμό προχώρησε χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης, ζητώντας ταυτόχρονα ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Από τον ανασχηματισμό, αλλαγή φρουράς επήλθε στα Υπουργεία Δημόσιας Τάξης, Μακεδονίας, Θράκης, Γεωργίας και Υγείας. Αλλαγές όμως σημειώθηκαν και στα Υφυπουργεία Εσωτερικών, Μεταφορών, Γεωργίας και Εργασίας. Σε περιορισμένο ανασχηματισμό της κυβέρνησης προχώρησε χθες ο Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης, ζητώντας ταυτόχρονα ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Η διαδικασία παροχής ψήφου εμπιστοσύνης θα ξεκινήσει την Κυριακή το απόγευμα και θα ολοκληρωθεί σε τρεις συνεδριάσεις. Η νέα κυβέρνηση ορκίστηκε στις 11 σήμερα το πρωί, ενώ αμέσως μετά συνεδρίασε το Υπουργικό Συμβούλιο. Από τον ανασχηματισμό αλλαγή φρουράς επήρθε στα Υπουργεία Δημόσιας Τάξης, Μακεδονίας, Θράκης, Γεωργίας και Υγείας. Αλλαγές σημειώθηκαν επίσης στα Υφυπουργεία Εσωτερικών, Μεταφορών, Γεωργίας και Εργασίας. Έντονη κριτική όμως στον κυβερνητικό ανασχηματισμό, όπως επίσης και στην απόφαση του Πρωθυπουργού να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης, άσκησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο βασικός κορμός τώρα των προσώπων είναι ο ίδιος και στις τρεις κυβερνήσεις, καθώς οι αλλαγές προσώπων δεν είναι ριζικές. Επίσης, αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι ο Πρωθυπουργός προσέθεσε ένα ακόμη χαρτοφυλάκιο, αυτό του Υπουργού παρά το Πρωθυπουργό, που δεν υπήρχε σε άλλη κυβέρνησή του. Πάντως, ακόμη και η νέα κυβέρνηση είναι μικρότερα από εκείνες του Ανδρέα Παπανδρέου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η απερχόμενη κυβέρνηση είναι μεγαλύτερη σε διάρκεια από το 1981, καθώς κράτησε 26 ολόκληρους μήνες. Τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά υπουργικά καθήκοντα είναι 4. Ο Γιάννης Μαγκριώτης, υπουργός Μακεδονίας Θράκης, είναι βουλευτής Θεσσαλονίκης. Ο Γιώργος Φλωρίδης, υπουργός εσωτερικών, ο οποίος το 1994 είχε εκλεγεί νομάρχης Κιλκίης. Ο Νίκος Αλαγιάννης, υφυπουργός Μεταφορών, είναι βουλευτής Καρδίτσας και εξελέγει για πρώτη φορά το 1996. Και ο Παρασκευάς Φουντάς, ο οποίος είναι υφυπουργός Γεωργίας, είναι βουλευτής Λακωνίας και μέχρι χθες γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Τα πρόσωπα που επανέρχονται είναι 3. Ο Γιώργος Ανομερίτης, υπουργός Γεωργίας, είναι βουλευτής στην δεύτερη περιφέρεια Αθηνών. Ο Κωνσταντίνος Βουρετός είναι υφυπουργός Γεωργίας, είναι βουλευτής υπολείπου Αττικής. Και ο Φίβος Ιωαννίδης, ο οποίος είναι υφυπουργός Εργασίας τώρα και είναι βουλευτής Λασιθίου, ήταν υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Αυτοί που μετακινήθηκαν είναι 4. Ο Λάμπρος Παπαδήμας, υπουργός Υγείας, είναι ο βουλευτής ιδιότητας από το 1993. Μετακινήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, στο οποίο ήταν υφυπουργός. Ο Φίλιππος Πετσάλνικος, ο οποίος είναι πλέον υπουργός Δημόσιας Τάξης και είναι βουλευτής Καστοριάς, μετακινήθηκε από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Ο Κώστας Γείτονας, υπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, είναι βουλευτής στη Β' Αθηνών και μετακινήθηκε από το Υπουργείο Υγείας, το οποίο ήταν υπουργός. Ο Νίκος Φαρμάκης, υπουργός Υγείας, μετακινήθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που ήταν υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Αυτοί λοιπόν που απομακρύνθηκαν είναι επίσης 6. Ο Στέφανος Τζουμάκας, ο Νίκος Γερανίδης, ο Δημήτρης Τριλής από το Υπουργείο Γεωργίας, ο Γιώργος Ρωμαίος από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, ο Μανώλης Κουλάκης από υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας και ο Μανώλης Λουκάκης από υφυπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών. Ως αποκλειστικό δικαίωμα του Πρωθυπουργού χαρακτήρισε τον ανασχηματισμό ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Κλάδος, που χαρακτήρισε την κίνηση αυτή αναγκαία προκειμένου να βελτιωθεί η εικόνα της κυβέρνησης. Το αποκλειστικό δικαίωμα του Πρωθυπουργού χαρακτήρισε τον ανασχηματισμό ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Κλάδος, που έκανε λόγο και για προϋπάρχουσα ανάγκη προκειμένου να βελτιωθεί η εικόνα του κόμματος. Η κυβέρνηση λειτουργεί σωστά, δήλωσε ο Νίκος Κλάδος στη Ροδόπη τηλεόραση για να συνεχίσει, λέγοντας ότι υπήρξε πρόβλημα προβολής σε ορισμένα υπουργεία. Ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ σχολίασε ειδικότερα και τις αλλαγές που σημειώθηκαν στα 4 υπουργεία. Καταρχάς θέλω να πω ότι οι ανασχηματισμοί είναι αποκλειστικό δικαίωμα του εκάστοτε Πρωθυπουργού, Προέδρου των Κυβερνήσεων. Είναι αποκλειστικό δικαίωμα του Σιμίτη και αυτό το δικαίωμα το άσκησε ο Πρωθυπουργός μας, ο Πρόεδρος ΠΑΣΟΚ και Πρόεδρος ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Σιμίτης. Ανάγκη για ανασχηματισμό φαίνεται ότι υπήρχε. Δηλαδή είχε μπει από πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, κορυφαία στελέχη, η ανάγκη ενός ανασχηματισμού της κυβέρνησης προκειμένου να βελτιώσει την εικόνα
γιατί στην ουσία θέλω να πω ότι πιστεύω ότι η κυβέρνηση λειτουργεί σωστά. Δηλαδή στα βασικά υπουργεία όπου φτιάχνεται η πολιτική έχουν μείνει τα ίδια πρόσωπα, άρα η ίδια πολιτική αταλάντευτα θα συνεχιστεί. Αλλά υπήρξε πρόβλημα προβολής της κυβέρνησης, πρόβλημα σε ορισμένα υπουργεία. Πιστεύετε ότι σε αυτή την κατεύθυνση συνέβαλε και το γεγονός του αρνητικού κλίματος που είχε δημιουργηθεί ίσως και συγκυριακά τόσο στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης βασικά και σε ευρύτερη υπουργεία που σημειώθηκαν οι αλλαγές? Στο δημόσιο τάξη σίγουρα υπήρξαν συγκυρίες, ορευτικά δημιούργησαν μεγάλα γεγονότα τα οποία και σαν χώρα μας εξέθεσαν, αλλά και σαν Υπουργείο ήταν εκτεθειμένο. Έπρεπε να γίνουν κάποιες αλλαγές δεδομένου ότι πάντα κάποιος φέρει την πολιτική ευθύνη των όσων συμβαίνουν. Όσον αφορά το Υπουργείο Γεωργίας, τα προβλήματα στον χώρο της γεωργίας τα έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές. Λίγο η παγκοσμιοποίηση, λίγο η ΕΟΚ, λίγο όλα αυτά έχουν φέρει σε άσχημη θέση τη γεωργία. Ο Τζουμάκας θεωρώ ότι δεν ήταν ο καταλληλότερος και εδώ στο νομό το έχουμε ζήσει επανειλημμένα, ήρθε ξαναήρθε και εμείς ακόμα είχαμε πει την άποψή μας και είχαμε πει ότι δεν μπορεί να έρχεται σε ένα νομό κατ' εξοχήν αγροτικό υπουργός γεωργίας να μας τραβάει ένα δεκάρικο λόγο εκεί πέρα και να σηκώνεται να φεύγει χωρίς να ακούσει τα προβλήματα των κατοίκων του νομού. Άρα ήταν αναμενόμενη και η αντικατάσταση του κυρίου Τζουμάκα. Θέλω να πιστεύω ότι ο Γιώργος Ανομερίτης, ο οποίος είναι ένας τεχνοκράτης και γνωρίζει τα θέματα, τα της ΕΟΚ, ξέρω, ότι θα προωθήσει τα ζητήματα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες από καλύτερη θέση και ότι θα ασχοληθεί πιο ενεργά και πιο δραστήρια από ότι ο μέχρι τώρα υπουργός ο Στέφανος Τζουμάκας. Τώρα οι άλλες οι αλλαγές δεν νομίζω ότι είναι και σημαντικές, δηλαδή. Οι μικρές οριακές αλλαγές οδηγούν σε μια νέα κυβέρνηση, η οποία είναι υποχρεωμένη να βαδίσει και σε νέες πολιτικές, τόνισε ο κύριος Κλάδος. Ενώ σχολιάζοντας την ψήφο εμπιστοσύνης που ζήτησε ο Πρωθυπουργός, υπογράμμισε ότι στοχεύει στο να απομονώσει ψιθύριους και θέτει τους πάντες ενώπιον των ευθυνών τους. Άλλη πλευρά πάλι είναι μια κυβέρνηση νέα. Είναι λογικό να ζητάει ψήφο εμπιστοσύνης. Και έτσι θέτει τους πάντες ενώπιον των ευθυνών τους, φαντάζομαι. Και αν θέλαμε να σχολιάσουμε και λιγάκι την διαδικασία την οποία ακολουθήθηκε προκειμένου να φτάσουμε στον αστιγματισμό, δηλαδή τους χαμηλούς τόνους, την διάψευση πιο πριν από την πλευρά του Πρωθυπουργού και εκτεδιαστικά λοιπόν την ανακοίνωση χθες το βράδυ, τι θα λέγαμε? Δεν προαναγγέλλονται ποτέ οι ανασχηματισμοί, αυτό ήταν κάτι αναμενόμενο. Ανασχηματισμό περιμέναμε όλοι και ούτε... Αναπάντητο ωστόσο παραμένει το ερώτημα για το πώς θα σχολίαζε τον ανασχηματισμό ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ευάγγελος Γιαννόπουλος, που μόλις 6 μέρες πριν δήλωνε από την Κομωτινή. Σχηματισμό δεν βλέπετε μέχρι που να βγάλει ο ήλιος κέρατα. Λοιπόν, εκείνο το είχα χαρακτηρίσει με πολύ βαρύς χαρακτηρισμούς. Το έσχος των παλιών ανασχηματισμών, κάθε 6 μήνες και ένας ανασχηματισμός, είχε παραλύσει την κυβέρνηση κάποια εποχή. Μέχρι το 1985. Να αλλάξουμε κλίμα. Με 3 ψηφοδέλτια και 3 αντίστοιχες συνδικαλιστικές κινήσεις, οι εκπαιδευτικοί της Μέσης Εκπαίδευσης ψήφιζαν χθες, αναδεικνύοντας την ανεξάρτητη συνδικαλιστική πρωτοβουλία καθηγητών με 88 ψήφους. Με 3 ψηφοδέλτια και 3 αντίστοιχες συνδικαλιστικές κινήσεις, οι εκπαιδευτικοί της Μέσης Εκπαίδευσης ψήφισαν χθες, δηλώνοντας την διάθεση αλλαγής και ανάδειξης ενός νέου διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου. 3 λοιπόν ήταν τα ψηφοδέλτια που διεκδικούσαν την ψήφο των εκπαιδευτικών. Η Πανελλήνια Αγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση Καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ροδόπης, η ΠΑΣΚ δηλαδή, με 6 υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο και 4 για το Εποπτικό, η Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση με 6 υποψηφίους και 1 στο Εποπτικό και η Ανεξάρτητη Συνδικαλιστική Πρωτοβουλία Καθηγητών Νομού Ροδόπης με 9 υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο και 3 για το Εποπτικό. Τα αποτελέσματα που έγιναν γνωστά αργά το βράδυ ανέδειξαν πρωτοπόρα την ανεξάρτητη συνδικαλιστική πρωτοβουλία καθηγητών με 88 ψήφους και 3 έδρες εναντί 83 ψήφων και 2 εδρών που έλαβε η ΔΑΚΕ. Η ΠΑΣΚ ήρθε τρίτη δύναμη αφού έλαβε μόλις 79 ψήφους.
παραπέμπεται να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό στο τριμελές εφετείο Θράκης στην Κομοτηνή ο μουσικοσυνθέτης Άκης Πάνου την 3η-1η Δεκεμβρίου. Ο εισαγγελέας Θράκης Αργύρης Τσίχλας, αφού μελέτησε την απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Καβάλας και την εισηγητική έκθεση του εισαγγελέα Καβάλας Δημήτρη Παπαγεωργίου, όρισε την ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης για την 1η Δεκεμβρίου. Ξεκίνησαν το απόγευμα οι εργασίες του πρώτου διαβαλκανικού συνεδρίου με θέμα «Οι πνευματικές σχέσεις του ελληνισμού με τους βαλκανικούς λαούς κατά την περίοδο του 18ου με τον 20ο αιώνα». Το συνέδριο πραγματοποιεί η Εταιρεία Παιδαγωγικών Επιστημών Κομοτηνής. Ξεκίνησαν σήμερα το απόγευμα στην αίθουσα του αφιθεάτρου της νομικής σχολής οι εργασίες του πρώτου διαβαλκανικού συνεδρίου που διοργανώνει η Εταιρεία Παιδαγωγικών Επιστημών Κομοτηνής με θέμα «Οι πνευματικές σχέσεις του ελληνισμού με τους βαλκανικούς λαούς κατά την περίοδο του 18ου με τον 20ο αιώνα». Στο συνέδριο συμμετέχουν εκπρόσωποι των προξενικών και ακαδημαϊκών αρχών των Βαλκανικών χωρών. Για τη σημασία του συνεδρίου μίλησαν ο καθηγητής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης Ιωάννης Παπαδριανός, η φοιτήτρια της Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ζάγκρεπ της Κροατίας Βέσνα Τσιέτκοβιτς Κούρελετς και ο πρόεδρος Εταιρείας Παιδαγωγικών Επιστημών Κομοτηνής Αλέξανδρος Καζαντζής. Είναι το συνεδρίο μας θα κρατήσει τρεις μέρες, δηλαδή σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Είναι διαβαλκανικό και φέρει τον τίτλο «Οι πνευματικές σχέσεις μεταξύ των Ελλήνων και των υπολείπων βαλκανικών λαών κατά τη χρονική περίοδο από τον 18ο αιώνα μέχρι τον 20ο». Διαλέξαμε κάτι για το συνεδριό μας, κάτι που ενώνει τους βαλκανικούς λαούς γιατί είναι πλέον καιρός. Οι βαλκανικοί λαοί να ρίξουν λύθη στο παρελθόν, στο αμαρτωλό θα έλεγα παρελθόν τους και ενωμένοι να εργαστούν και να ευτυχήσουν. Όταν μιλάμε για πνευματικές σχέσεις, σε τι ακριβώς αναφέρομαι? Ναι, αναφέρομαι είναι ποικίλοι ύλοι, δηλαδή είναι φερρυπίν οι μεταφράσεις από τα σερβικά στα ελληνικά ή από τα ελληνικά στα σερβικά, από τα ελληνικά στα ρουμανικά, από τα ρουμανικά στα ελληνικά, από τα ελληνικά στα βουλγαρικά. Εκτός από τις μεταφράσεις έχουμε τα σχολεία τα ελληνικά που υπήρχαν στη Βαλκανική Χερσόνησο, λειτουργούσαν κατά τον 10ο κυρίως αιώνα, εννοούμε εκκλησιαστικές σχέσεις, θρησκευτικές θα έλεγα, μεγάλους ιεράρχες που είχαν αποδείξουν τα Βαλκάνια. Σήμερα έχει μεγάλη σημασία για όλο το χώρο της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Έχει σημασία διότι, όπως και ο τίτλος του το αναφέρει, ο ρόλος του ελληνισμού στους βαλκανικούς λαούς από τον 18ο στον 20ο αιώνα. Όπως γνωρίζουμε, ο ρόλος για την διαμόρφωση και της εθνικής συνείδησης και τη διαμόρφωση της πνευματικής αυτοσυνείδησης των λαών στην νοτιοανατολική Ευρώπη ήταν πολύ μεγάλος, ιδίως στην εποχή του διαφωτισμού, δηλαδή τέλη 18ου και αρχές 19ου αιώνα για όλους τους λαούς της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Θα ήθελα μια πρόληψη για τις σχέσεις των βαλκανικών λαών και γενικά τις εξελίξεις στο βαλκανικό χώρο μελλοντικά σε πνευματικό επίπεδο πάντα. Κοιτάξτε, εγώ εδώ βρίσκομαι σε μια λεπτή κατάσταση επειδή έρχομαι από το Ζάγκρεμπ, από την πρωτεύουσα της Κροατίας, όπου διδάσκω νέα ελληνικά. Όπως γνωρίζετε, η εξωτερική πολιτική της Κροατίας σήμερα ορίζει την χώρα αυτή ως κέντροευρωπαϊκή και μεσογειακή, αλλά η Κροατία κατά τη διάρκεια της ιστορίας της ήταν, όπως γνωρίζετε, συνδεδεμένη με λαούς οι οποίοι ανήκαν και ανήκουν ακόμη στα Βαλκάνια και γι' αυτό το λόγο κάποιοι περίοδοι της ιστορίας της ήταν συνδεδεμένοι με τα Βαλκάνια. Δυστυχώς ο όρος Βαλκάνια είναι ακόμα σε μας αρνητικά φορτισμένος λόγω των δυστυχών γεγονότων των περασμένων ετών, όπως γνωρίζετε, λόγω του πολέμου στην Κροατία και στη Βοσνία και Ερσεγοβίνη και τώρα δυστυχώς στο Κωσυφοπαίδιο. Και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι ο ρόλος του ελληνισμού και των Ελλήνων, ιδίως διότι η Ελλάδα σαν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να έχει ένα θετικό ρόλο στην πολιτική σταθεροποίηση των Βαλκανίων. Έναν ρόλο δηλαδή τον οποίον η Ελλάδα είχε κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και τον οποίον θα μπορούσε να έχει τώρα. Η σχέση ελληνισμού και κροατισμού ήταν επίσης πάρα πολύ εντατικές λόγω της
ελληνοσερβικής φιλίας. Νομίζω ότι έχει παραμεληθεί και έχουν παραμεληθεί και οι ελληνοκροατικές σχέσεις, οι οποίες ήταν πάρα πολύ έντονες επίσης κατά την Πρεμουσχάρη και κατά τον 16ο, 17ο και 18ο αιώνα. Ας μην ξεχάσουμε το γεγονός ότι τα παράλια μέλη της Κροατίας, δηλαδή η Ιστρία, Δαλματία, συνεπάγονταν μαζί με την Κρήτη και Κύπρο και τα Ιόνια νησιά στην Βενετία, στην Δημοκρατία της Βενετίας. Και δεν πρέπει να ξεχάσουμε το γεγονός ότι για 1,5 αιώνα η Δημοκρατία της Βενετίας ήταν ένα Ιταλο-Ελληνοκροατικό κράτος και ότι επίσης οι πνευματικές σχέσεις ήταν πολύ έντονες. Δηλαδή να μην κοιτάζουμε τα πράγματα κλειστά, και νομίζω ότι ακριβώς αυτά τα συνέδρια έχουν μια σημασία να οι επιστήμονες να συναντηθούν, να μιλήσουν για τα πορίσματα των ερευνών τους και να ανοίξουν λίγο οι προοπτικές, δηλαδή να μην να κοιτάμε πιο πλατιά τα πράγματα, όχι μόνο δηλαδή τα Βαλκάνια να τα κοιτάμε μόνο βόρεια της Θεσσαλονίκης και νότια του Βελιγραδίου, γενικώς να βλέπουμε ευρύτερα τον χώρο της νότιο-ανατολικής Ευρώπης και να βλέπουμε την Ελλάδα σαν μια χώρα βαλκανική και μεσογειακή. Είναι κυρίως θέμα πολιτικής αποφάσεως αυτός και θέμα εξωτερικής πολιτικής των κρατών. Βέβαια, αλλά νομίζω ότι εμείς οι επιστήμονες και οι φιλόλογοι και οι πανεπιστημιακοί πρέπει να αισθανόμαστε και την ευθύνη για την εποχή την οποία ζούμε, γιατί νομίζω ότι είμαστε συνυπεύθυνοι για όσα συμβαίνουν γύρω μας. Πιστεύουμε ότι αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός αυτή η οργάνωση αυτού του συνεδρίου, του πρώτου διαβαλκανικού συνεδρίου, γιατί νομίζω ότι και είναι σημαντικό γεγονός και για τη χώρα μας και για την πόλη μας και για την Εταιρεία Παιδαγωγικών Επιστημών Κομμούντιδης. Για τη χώρα μας, γιατί νομίζω ότι προσθέτει ακόμη στο ενεργητικό της μια δραστηριότητα φιλιρινική. Για την πόλη μας, γιατί η Κομωτινή αυτές τις μέρες γίνεται το επίκεντρο των Βαλκανίων. Αλλά για την Εταιρεία Παιδαγωγικών Επιστημών Κομωτινής, γιατί έτσι συμπράττει σε μια φιλιρινική προσπάθεια, η οποία σκοπεύει στην αλληλοκατανόηση, στη φιλία και στην συνεργασία μεταξύ των λαών της Βαλκανικής. Προφυλακίστηκαν χθες στην Κομωτινή με ομόφωνη απόφαση εισαγγελέα και ανακρίτριας Ξάνθης τα 2 από τα 3 άτομα τα οποία γρονθοκόπησαν και λίστεψαν με την απειλή μαχαιριού τον 19χρονο στρατιώτη Αθανάσιο Βασιλιάδη, που υπηρετεί σε μονάδα της Ξάνθης, και αφαίρεσαν 24.000 δραχμές και ένα χρυσό δαχτυλίδι. Πρόκειται για τον Ιορδάνη Αραδαμάνογλου και τον Χρήστο Οπλοποιό Ιδραυλικό. Στη συμμορία που είχαν συστήσει συμμετείχε και μία 17χρονη μαθήτρια τεχνικού λυκείου της Θεσσαλονίκης, η οποία αφέθηκε ελεύθερη αφού κατέβαλε εγγύηση 500.000 δραχμών. Τον ερχόμενο Φεβρουάριο αναμένεται να υπάρξει καταρχήν εικόνα σχετικά με τη βιωσιμότητα του πετρελαιοαγωγού Μπουργκάς Αλεξανδρούπολης, καθώς τότε προβλέπεται να παραδοθεί από την αυστριακή εταιρεία ILF η μελέτη σκοπιμότητας, ενώ στη συνέχεια η βρετανική Brown & Root θα εκπονήσει τη δεύτερη φάση της μελέτης του έργου, που αφορά τον τεχνικό σχεδιασμό του και την εκτίμηση του τελικού οικονομικού του κόστους. Καλώς θα είναι αύριο ο καιρός, με εξαίρεση την παροδική συννεφιά που θα επικρατήσει τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με τριέως ισχυρή, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 17 βαθμούς Κελσίου. Άνοδο σημείωσε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και έκλεισε στις 2.162,93 μονάδες, σημειώνοντας μεταβολή 2,75%. Ανωδικά κινήθηκαν 167 μετοχές, πτώση παρουσίασαν 70 και 54 παρέμειναν σταθερές. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές αξίας 48 δισεκατομμυρίων 200 εκατομμυρίων δραχμών. Οι επιμέρους δείκτες ασφάλειες άνοδος 1,93%, βιομηχανίες άνοδος 2,25%, εταιριών άνοδος 1,04% και εταιριών επενδύσεων άνοδος 1,16%. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από τη Ροδόπη τηλεόραση. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.